προχωράμε και σε ένα ακόμα θέμα. Γιατί σε μια εξομολόγηση προχώρησε και η αγαπημένη μας Έλλη Στάι στον Μποβαρί, που μίλησε για κακοποιητικές συμπεριφορές τις οποίες έχει υποστεί και σεξουαλική παρενόχληση την οποία δέχτηκε από μεγαλοστέλεχος. Πάμε να δούμε τι είπε. Η γυναίκα στη δημοσιογραφία ήταν και παραμένει πολύ δύσκολο. Τότε παραπάνω, γιατί ήταν λίγες και ειδικά στην τηλεόραση τις προτιμούσαν για pretty face. Ήταν μια μάχη που έπρεπε να δώσεις και εγώ την έδινα με μανία. Θυμάμαι μια φράση που μου είχε πει ο Λαμπρίας. Μα επιτέλους τι θέλετε, είστε νέα, ωραία. Θέλετε να κάνετε κάτι που κάνουν οι γέροι και άσχημοι. Ήταν πράγματι δύσκολο, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι καταπιέστηκα και πολύ. Χρησιμοποίησα τον χαρακτήρα μου που σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μου είναι ένας και συγκεκριμένος. Με ρωτάνε συχνά τι χρειάζεται για να προχωρήσεις. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήμουν πολύ τζόρας. Είχα δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από εκδοτικό μεγαλοπαράγοντα που με είχε απειλήσει κιόλας ότι αν φύγω δεν θα βρω δουλειά πουθενά. Εγώ έφυγα και βρήκα κατευθείαν στο ραδιόφωνο του Sky. Τότε είχα σκεφτεί μήπως έφταιγα εγώ, αλλά πολύ γρήγορα το πέταξα από πάνω μου. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία έχει κάνει μια μεγάλη και λαμπρή καριέρα στον χώρο της δημοσιογραφίας, που χαίρει τον σεβασμό και τις εκτίμησεις των πάντων. Βλέπεις όμως τι σου λέει, δέχτηκα τη σεξουαλική παρενόχληση και το έβγαλα πολύ γρήγορα από πάνω μου. Σκέφτηκα και προχώρησα. Με απείλησε ότι δεν θα βρω δουλειά, αλλά βρήκα. Σκεφτείτε πόσες περιπτώσεις κοριτσιών, παιδιών και αγοριών και γυναικών αντίστοιχα, τους έχει συμβεί αυτό, τους έχει συμβεί κάποιος να τους παρενοχλήσει, να τους απειλήσει ή να τους βάλει έστω και ένα ψεύτικο εμπόδιο στο δρόμο τους και εκείνοι να μην μπόρεσαν να το ξεπεράσουν και να άλλαξαν όλη τους τη ζωή. Βάσει της παρενόχλησης ή της συμπεριφοράς ενός άλλου. Η μεγάλη αλήθεια ήταν η πρώτη φράση. Ότι η γυναίκα ωραία στη δημοσιογραφία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε συνδυασμός για να πετύχει. Και το λέω. Τώρα, όχι τώρα. Στα χρόνια της Έλλης και μετά και στα χρόνια τα δικά μας. Γιατί εγώ είμαι τη τέλη δεκαετία του 80, ναι, οι ωραίες γυναίκες υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Τι μεγάλο πρόβλημα δηλαδή, δεν χωρίζει. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, Ελένη. Εγώ δηλαδή που έκανα πολιτιστικό, έχω πάει να καλύψω γεγονός που γεννήθηκε ένα παιδάκι πρωτοχρονιά, γιατί δεν καθόμουν στο διευθυντή μου. Να σου το πω τώρα έτσι, να σου το πω. Ότι σε έστειλε σε υποδέστερο θέμα. Όχι, εννοείς. Δεν με έστειλε σε θέμα που καλύπτει το ελεύθερο. Α. Και μου το έκανε για να μου κάνει γυμνάσια. Τι θες να σου πω τώρα. Ότι δεν δεχόμαστε να αυτές τις πιέσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ λες ότι τότε, ας πούμε, ο ανταγωνισμός δεν ερχόταν από τον συνάδελφο ποιος θα έχει το ρεπορτάζ, ποιος θα κάνει το θέμα. Αυτή είναι εξουσία. Δεχόσασταν σεξουαλικές επιθέσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Την εξουσία. Γιατί βεβαίως. Τότε για να μπει στα μέσα, φαντάζομαι, βεβαίως. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως είναι τώρα. Ακριβώς. Και όποιος έμπαινε, ίσως θεωρούσαν αυτοί που είχαν δύναμη ότι πρέπει να πληρώσει το τίμημα για να μπει. Και άμα ήσουν και ωραία, άμα ήσουν και ωραία και άμα ήσουν και ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε και προς τα έξω δυναμικά. Βεβαίως. Και τελικά τι αποδεικνύεται. Δεν κόπηκε ο δρόμος μου. Έτσι δεν κόπηκε ο δρόμος μου. Μπορεί να κόπηκε και πόσων γυναικών που δεν μπόρεσαν να το χειριστούν και το έβαλαν μέσα τους και φοβήθηκαν. Και έκαναν πίσω. Και κάποιοι άνθρωποι σημαντικοί όπως η Έλλη Στάι με αυτή την αξιοζήλευτη καριέρα, ίσως αναγκάστηκαν να επενδύσουν και περισσότερο στο προφίλ της σιδηράς κυρίας, γιατί ακριβώς. Ήταν και ένα είδος άμυνας απέναντι σε όλες τις κυρίες. Απολύτως σωστά το λες και καμιά φορά σας λένε εσείς οι δυναμικές γυναίκες και εσείς οι δυναμικές γυναίκες. Ρώτε μας λοιπόν, αν δεν έχεις πλάτες πίσω σου και αν δεν έχεις οικογένεια δημοσιογραφική ή οτιδήποτε άλλο, να σταθείς στα πόδια σου και να προχωρήσεις. Πόσο σημαντικό είναι να μιλάει ο κόσμος. Γιατί ακόμα και τώρα μπορεί να συμβαίνουν πράγματα που δεν μιλάμε και δεν τα λέμε. Και είπε μια φράση ότι κάποια στιγμή, αλλά ευτυχώς ήταν σύντομο το διάστημα, προβληματίστηκε μήπως έφταιγε η ίδια. Ευτυχώς ακόμα και η Έλλη Στάι. Πάντα το θύμα το περνάει αυτό το σκαλί. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Λίγο φιλί στην κυρία Στάι.